Γεια σου φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε, όπως διαβάσατε και από το τίτλο, για το τι να κάνεις όταν είσαι άρρωστος. Να πας στο γυμναστήριο ή απλά να κάτσεις σπίτι, ας πούμε. Αυτή η ιδέα του βίντεο τώρα μου ήρθε στην τουαλέτα. Λένε ότι οι καλύτερες ιδέες μας έρχονται στην τουαλέτα, τότε που είμαστε σε πλήρη διάβγεια και συγκέντρωση και δεν μας ενοχλεί κανείς. Τώρα δεν ξέρω πώς να το θέσω έτσι λίγο σωστά, λίγο κομψά, αλλά το τελευταίο δεκαήμερο είχα πολλές καλές ιδέες. Πιστεύω πολλοί από εσάς μπορείτε να με νιώσετε και πολλοί από εσάς μπορείτε να με συμπονέσετε, διότι αυτή η περίοδος είναι η περίοδος των ιώσεων, των γρήπεων και των γαστρεντερίτιδων. Κάθε μέσα Γενάρη με Φλεβάρι αυτές οι ασθένειες θερίζουνε. Οπότε το βρήκα σαν μια πολύ καλή αφορμή αυτή την περίοδο να ανεβάσουμε ένα βιντεάκι να μιλήσουμε για το χρειάζεται να πας γυμναστήριο, πρέπει να πας γυμναστήριο όταν είσαι άρρωστος ή καλύτερα να κάτσεις σπίτι. Όσον αφορά τις ιώσεις της εποχής, δηλαδή γαστρεντερίτιδες, ιώσεις, γρήπες, έτσι, είναι ένα μεγάλο όχι. Μείνε μακριά από το γυμναστήριο. Γιατί αυτές οι ασθένειες είναι κολλητικές. Μπορείς πολύ εύκολα να κολλήσεις στους gym μπρος σου. Οπότε, να είσαι ένας καλός συμγυμναστής του γυμναστήριου και απλά σώσε τους gym μπρος σου και ψήσου να μην τις κολλήσεις, ας πούμε. Οπότε, καλύτερα να μείνεις μακριά από το γυμναστήριο. Να μείνεις μακριά από το γυμναστήριο όχι μόνο όταν είσαι άρρωστος, αλλά και μία μέρα αφότου γίνεις καλά. Το πώς λειτουργούν αυτές οι ιώσεις είναι ότι κάνουν ένα κύκλο στο σώμα μας. Που συνήθως είναι 3 μέρες, μπορεί να κρατήσει και μία εβδομάδα και μετά θα ψάξουν να βρουν άλλον έναν οργανισμό, άλλον ξενιστή για να τους υποδεχτεί. Γιατί εσύ τους έχεις καταπολεμήσει, έχεις τα αντισώματα τώρα και τα εφόδια για να σκοτώσεις αυτή την ίωση. Οπότε οτιδήποτε έχει απομείνει από αυτή την ίωση θα ψάξει να βρει ξενιστή. Οπότε και γι' αυτό μετά τις 3 μέρες συνήθως αρχίζουμε και φτερνιζόμαστε, αρχίζουμε και βήχουμε. Έτσι όλοι αυτοί είναι τρόποι για να κολλήσουμε, να στείλουμε αυτή την ίωση στους γύρω μας, ειδικά γαστρετερίτιδα. Που αν την πάθει ένας από την οικογένεια, την παθαίνουν όλοι μετά. Και δεν την παθαίνουν όλοι ταυτόχρονα. Την παθαίνει ο ένας, γίνεται καλά, την παθαίνει ο άλλος, γίνεται καλά, την παθαίνει ο παράλληλος. Έτσι. Οπότε, το γυμναστήριο είναι παράδεισος για τα μικρόβια αυτά. Γιατί τα περισσότερα γυμναστήρια έχουν σκατά εξαρισμό, είναι επανάρχαιος, δεν λειτουργεί καλά. Οπότε, ό,τι υπάρχει μέσα στην ατμόσφαιρα του γυμναστήριου θα μείνει εκεί μέσα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι όταν γυμναζόμαστε αποδυναμώνεται το ανασωπητικό μας σύστημα. Οπότε και είμαστε και πιο ευάλωτοι στο να πιάσουμε οποιαδήποτε ίωση που κυκλοφορεί. Οπότε όταν πας σε ένα γυμναστήριο, πρώτα απ' όλα έτσι, είναι κλειστός χώρος, μπορεί να μην έχει και καλό εξαρισμό, βρίσκεσαι σε κοντινή επαφή με όλους αυτούς τους gym bro και αυτοί οι gym bros καταπονούνται, έχουν κάνει μια γαμάτη βαριά προπόνηση. Το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι μια ίωση. Γιατί είναι πολύ πιθανό να τους καταβάλει. Οπότε είναι ένα μεγάλο όχι. Όπως είπα, περιμένεις να γίνεις καλά και μετά θα πας στο γυμναστήριο. Μην φρικάρεις, δεν χάνονται τα gains σε μια εβδομάδα. Θέλουν τουλάχιστον ένα μήνα, τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες για να αρχίσεις να χάνεις gains από τη στιγμή που σταματήσεις να γυμνάζεσαι τελείως. Οπότε μην ανησυχείς για μια εβδομάδα. Και πολύ πιθανό να έχεις μικρύνει λόγω της ψυχολογίας σου, λόγω της μεγαλορεξίας που σε δέρνει, όπως δέρνει όλους μας, αλλά και επίσης επειδή δεν τρως καλά, επειδή δεν έχεις πολύ όρεξη. Και αυτό απλά είναι γλυκογόνος της μίας που απλά θα μπει στη θέση του όταν γίνεις με το καλό καλά. Οπότε, όπως είπα, να μείνεις μακριά από το γυμναστήριο. Αλλά μπορείς να κάνεις κάτι έτσι για να μην ξεφύγεις τελείως, μην ξεχάσεις τελείως το γυμναστήριο, τη γυμναστική. Και επειδή δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις τη μέρα σου από το πρωί στο βράδυ, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ψυχολογικά σε καταβάλει πολύ το να μην κάνεις τίποτα απολύτως από το πρωί στο βράδυ για πολλές μέρες συνεχόμενα. Επειδή δεν δουλεύεις, επειδή δεν μπορείς καν να σηκωθείς να μαγειρέψεις, ας πούμε. Σαν άνθρωπος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να είσαι παραγωγικός, έχεις κόψει και το γυμναστήριο, όλα αυτά σε καταβάλουν πάρα πολύ ψυχολογικά. Οπότε προτείνω, αν και να μην πας γυμναστήριο, να κάνεις κάτι μόνος σου. Εντάξει, όπως είπα, δεν θέλουμε βαριά προπόνηση, γιατί θα κουραστούμε υπερβολικά και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε. Γιατί εμείς τώρα θέλουμε το σώμα μας να αναρρώσει από την ίωση. Δεν θέλουμε να βάλουμε και μια άλλη μεταβλητή και να δημιουργήσουμε και ένα άλλο πρόβλημα, γιατί σαν εμπόδιο θα λειτουργήσει μια βαριά προπόνηση, ενώ είσαι άρρωστος. Εντάξει, τώρα, μια ελαφριά άσκηση μπορούμε, φυσικά και μπορούμε. Ελαφριά άσκηση έτσι 15 λεπτάκια, μισή ώρα, μία ώρα, αερόβια. Εάν σε παίρνει, εάν νιώθεις ok, μερικά push-ups στο σπίτι, εάν έχεις μερικά μηχανήματα στο σπίτι, αλλά πολύ ελαφριά άσκηση, να σηκωθείς, να περπατήσεις, ας πούμε, μισή ώρα έξω. Να φορέσεις τα ζεστά σου ρουχαλάκια και να περπατήσεις μισή ώρα, μία ώρα. Να κάνεις μερικά push-ups στο σπίτι, μερικά squats χωρίς βάρος. Ή αν έχεις ένα μηχάνημα, πολύ ελαφριά, με λάστιχα, ίσα-ίσα για τις ενδοκρίνες, ίσα-ίσα για να νιώσεις εσύ καλά και ίσα-ίσα για να κουνηθείς λίγο. Και εντάξει, μια ελαφριά άσκηση δεν είναι κάτι τραγικό για έναν gym bro.
ας πούμε το να κάνεις το 30% το τι, αυτού που έκανες στο γυμναστήριο. Θα είναι ένα καλό ερέθισμα πιστεύω για το σώμα σου και κυρίως για την ψυχολογία. Οπότε αυτό πιστεύω εγώ. Εάν έχεις έναν gym bro στο γυμναστήριο που σκάει στο γυμναστήριο και τον βλέπεις άρρωστο, στείλε του αυτό το βίντεο και πες του να κάτσει σπίτι. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε. Κουμπώντε αυτό το like, κουμπώντε αυτή την εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο γουστάρετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Τώρα θα μας συγχωρέσετε. Πάω για μια άλλη καλή ιδέα.